Παρακολουθείτε την εκπομπή Υγεία πάνω απ' όλα και τώρα στην ενότητα που έχουμε για τα παιδιά θα μιλήσουμε για την αγκαλιά. Και έχουμε μαζί μας στο στούντιο την κυρία Καπάτου, Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και συγγραφέας, κυρία Καπάτου. Λοιπόν, ξέρετε τι διάβασα, μου έκανε εντύπωση. Λέει μια Αμερικανίδα συνάδελφό σας, χρειαζόμαστε 4 αγκαλιές την ημέρα για να επιβιώσουμε, 8 για να συντηρηθούμε και 12 αγκαλιές την ημέρα για να αναπτυχθούμε. Η Βιρτζίνια Σατήρ. Ναι, είδατε. Λοιπόν, τόσο ευεργετική αγκαλιά. Βέβαια. Για μας και για τα παιδιά μας. Για όλους μας είναι. Η αγκαλιά είναι ευεργετικότατη σε όλες τις ηλικίες. Ακόμα και στους ηλικιωμένους είναι απαραίτητη. Ναι. Γιατί είναι ένα μέσο το οποίο θα σας πω ότι είναι μια μαγική δύναμη η οποία είναι δωρεάν. Ένα φάρμακο δωρεάν. Ωραία λέξη, μαγική δύναμη της αγκαλιάς. Ναι, και κάνουμε αυτή την ενότητα γιατί, για να πούμε τώρα στους τηλεθεατές, έγινε μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Notre Dame στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε 600 ενήλικες τους παρακολούθησαν στην πορεία του χρόνου και είδαν ότι έχει να κάνει με την ισορροπημένη προσωπικότητα, με τη σωστή ανάπτυξη. Δηλαδή στην ανάπτυξη, έχει σημασία στην ανάπτυξή μας ως ισορροπημένοι άνθρωποι, με την ενσυναίσθησή μας, ποιοι είμαστε, τους στόχους που βάζουμε. Πολύ σωστά. Έχει να κάνει με όλα τα κομμάτια της ζωής μας η αγκαλιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο μέσο επικοινωνίας και επαφής του παιδιού με τους γονείς του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδάκι που ήταν μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του αμνιακού υγρού που επέπλε και έρχεται στον κόσμο. Το μόνο που το καθησυχάζει σε αυτόν τον άγριο κόσμο με τους άγνωστους ήχους που είναι απειλητικοί για αυτόν, τι είναι? Το να το ακουμπήσουμε στην αγκαλιά της μαμάς του τη στιγμή εκείνη του το και του μόλις βγαίνει. Δηλαδή να πάει έστω μετά από λίγο στην αγκαλιά της μαμάς του. Αυτό το καθησυχάζει. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι και η αγκαλιά τι είναι? Το άγγιγμα. Το άγγιγμα. Ναι. Δηλαδή το μεγαλύτερο όλοι μας, αν θέλετε το σώμα, υπάρχει το μεγαλύτερο με όλο το σώμα μας είναι... Το μεγαλύτερο όργανο του σώματος είναι το δέρμα. Το δέρμα αυτό μας. Εννοείται. Ακριβώς. Που έχει, έχει διάφορες... Ναι. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στο άγγιγμα, στο ακούμπισμα και στα λοιπά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε περνάνε μηνύματα δεκάδες μέσα από αυτό. Το είχα σκεφτεί έτσι. Είναι τόσο, σας το λέω πολύ απλά, γιατί είναι πολύ απλό για όλους μας και όμως τόσο πολύ θαυματουργό θα σας έλεγα το θέμα αυτό της αγκαλιάς. Να δούμε μια κάρτα και θα μας δώσει έναυσμα για συζήτηση. Μια κάρτα που τι λέει, λέει ότι αυτό που δεν πρέπει να στερήσουμε σε καμία περίπτωση στο παιδί μας είναι όταν κάνει μια ζαβολιά, δεν το έχουμε μακριά. Δεν το στερούμε ποτέ, δεν το τιμωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ δεν το τιμωρούμε, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να το απορρίπτουμε. Η αγκαλιά για το παιδί, αν θέλετε, είναι το βάλσαμο. Είναι το κίνητρο για να μπορέσει να αισθανθεί την ασφάλεια που έχει ανάγκη. Και βέβαια, μέσα από την ασφάλεια μπορεί να νιώσει και την επιβεβαίωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν στερούμε την αγκαλιά από το παιδί και γενικότερα την επαφή και το άγγιγμα από το παιδί μας, επειδή μπορεί να είμαστε θυμωμένοι, εκείνη τη στιγμή μπορεί να, να μην δώσουμε την αγκαλιά. Αλλά όμως άμεσα θα πρέπει μετά να το δώσουμε. Έχετε. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλές φορές, επειδή υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις θεωρητικές θα έλεγα, και λένε μην παίρνεις το παιδί πολύ αγκαλιά γιατί κακομαθαίνει. Α, το έχετε ακούσει αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όλοι το λένε αυτό. Μην το παίρνεις γιατί κακομαθαίνει. Δεν κακομαθαίνει κανένα παιδί από την αγκαλιά. Θα σας το πω με βεβαιότητα αυτό και μέσα από τα σχεδόν 30 χρόνια της εμπειρίας που έχω ως ψυχολόγος, που έχω συναντήσει χιλιάδες οικογένειες. Δεν κακομαθαίνει από την αγκαλιά. Το νεογέννητο, ξέρετε, έχει ανάγκη από την αγκαλιά. Μας. Ναι. Είναι αβοήθητο σε έναν κόσμο και μέσα από την αγκαλιά αναπτύσσεται και η σχέση, η βασική που χρειάζεται για να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη για τον κόσμο. Βοηθιέται στην ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη. Άρα. Σε πάρα πολλά επίπεδα υπάρχει βοήθεια μέσα από την αγκαλιά. Ναι. Δηλαδή είναι βασικό όπλο. Και όταν βλέπουμε ένα παιδάκι να κλαίει, δεν το αφήνουμε να κλάψει. Πρέπει άμεσα να αποκριθούμε στις ανάγκες του. Δηλαδή το νεογέννητο δεν κλαίει έτσι στα καλά του καθημένου. Έχει ανάγκη την αγκαλιά μας εκεί. Άλλο ένα λάθος που κάνουμε. Ναι. Ας το παιδί να κλαίει, το κακομαθαίνεις. Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και δεν συζητώ τώρα για ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι 3 χρόνων ή 2 χρόνων που πρέπει να του βάλουμε οριοθέτηση και ενδεχομένως να κλάψει και λίγο σε αυτό. Ναι. Αρκεί βέβαια με τι τρόπο. Εγώ δεν είμαι υπέρ των κλαμάτων των παιδιών, θα σας πω. Ναι. Από την αρχή πιστεύω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Όμως το παιδί που έχει ανάγκη την αγκαλιά πρέπει να την προσφέρουμε αυτή την αγκαλιά. Ωραία. Γιατί είναι ανάγκη γι' αυτό εκείνη τη στιγμή. Ούτε εξαρτημένα παιδιά δημιουργεί αγκαλιά. Δηλαδή δεν είναι ότι αν αγκαλιάζουμε το παιδί μας, το παιδί μας θα γραπωθεί από πάνω μας, θα είναι πολύ εξαρτημένο και δεν θα μπορεί να πορευθεί στη ζωή του. Όχι. Θα σας πω, είναι πάρα πολύ βασικό και πολύ ωραίο αυτό που είπατε.
είναι εξαρτημένο το παιδί μας στην αρχή από εμάς, από τη στιγμή που γεννιέται. Γιατί όλη του ύπαρξη εξαρτάται από εμάς. Αυτή όμως είναι η κινητήριος δύναμη για να μπορέσει σιγά σιγά να το βοηθήσει να πάρει πρωτοβουλία και να ανακαλύψει τον κόσμο. Γιατί το παιδί έχει ανάγκη να ανακαλύψει τον κόσμο. Ανακαλύπτει όμως τον κόσμο και κάνει βήματα στη ζωή του ανάλογα με τη φάση της ανάπτυξής του, έχοντας όμως ως σύμμαχο και ως αρρωγό την αγκαλιά, το χάδι που λειτουργούν σαν επιβεβαίωση όλη της ενέργειάς του και όλης αυτής της διαδικασίας. Μ' αρέσει, είναι πολύ ωραία τα προσεγγίζετε. Νομίζω ότι δίνουμε πάρα πολλά μηνύματα στους γονείς. Τώρα, αγκαλιά από τη μαμά ή και από τον μπαμπά. Και από τον μπαμπά φυσικά. Και από τον μπαμπά. Βέβαια, από την αρχή της γέννησης του παιδιού θα σας έλεγα. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι άλλος ένας μύθος ότι τον μπαμπά τον αφήνουμε απ' έξω. Ναι. Ασφαλώς λόγω του θυλασμού και της διαδικασίας αυτής της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του θυλασμού, παίρνει μια προτεραιότητα ο μητρικός ρόλος. Θεωρώ όμως από την αρχή ο πατέρας πρέπει να έχει ένα μερίδιο συμμετοχής ισότιμο σχεδόν, έτσι, γιατί στην αρχή δεν μπορεί να θυλάσει, μπορεί να τα κάνει όλα όμως. Ναι. Να το κρατήσει αγκαλιά, να το ταΐσει μετά με το μπουκάλι, μετά τους πρώτους μήνες που μπαίνει στη στερεά τροφή, μπορεί να τα κάνει όλα. Και μέσα από αυτό και ακόμα και με το άγγιγμά του, το παιδί μπορεί να ηρεμήσει και το έχει ανάγκη αυτό. Όχι μόνο όμως, νομίζω, σε αυτές τις ηλικίες και μετά, στη μετέπειτα ζωή. Και να σας πω και κάτι που υπάρχουν ταμπού εδώ. Ο πατέρας δεν πολύ αγκαλιάζει το αγόρι. Καλά, τα λέτε σούπερ σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Είναι άλλο ένα ταμπού και το είπατε πολύ ωραία. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τις αγκαλίες σε κάθε ηλικία. Όμως, το πόσο συχνές θα είναι αγκαλιές, το τι είδος αγκαλιά είναι, γιατί τα παιδιά στην εφηβεία μπορεί να μην θέλουν όλη την ώρα να είμαστε έτσι. Είναι πιο μεγάλα αυτά. Δεν μας θέλουν εκείνη την ώρα. Βέβαια. Όμως, θα σας πω, πάντα αρέσει το παιδί, παραδείγματος χάρη, να του κάνουμε, να του χαϊδέψουμε την πλάτη του κάποια στιγμή. Και θα το δεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά. Να του κάνουμε μια αγκαλίτσα πεταχτή. Του αρέσει, σε όλα τα παιδιά αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά θα το κάνουμε στο μέτρο που το παιδί θέλει και δέχεται. Είναι ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ακόμα και ο γλυκός μας λόγος ή έτσι ένα χάιδημα στο κεφαλάκι του είναι υπεραρκετό σε κάποιες περιπτώσεις. Και κάτι τελευταίο. Κοιμόμαστε αγκαλιά με το παιδί μας. Α, μου βάζει ένα μεγάλο κεφαλαίο τον ύπνο με το παιδί. Να το κάνουμε ξεχωριστή ενότητα τότε. Εντάξει, θα σας πω μισή κουβέντα σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο ύπνος με το παιδί, όταν είναι μεγάλο κομμάτι γενικότερα είναι, αυτό. Θα το κάνουμε λοιπόν. Αλλά για να πριν πάει το παιδί για ύπνο, να το έχουμε αγκαλιά, είμαι απολύτως σύμφωνη σε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ωραία. Και γενικότερα τώρα έχει αγκαλιά. Και όταν τη νύχτα το παιδάκι το βάλουμε για ύπνο, δεν θεωρώ ότι πρέπει να το αφήνουμε να κλαίει. Άμεσα θα προστρέξουμε και θα δώσουμε την αγκαλιά μας. Η αγκαλιά θα θεωρούμε πάντα σε όλες τις ηλικίες ότι είναι το γιατρικό για όλα. Γιατρικό. Για το στρες το οποίο έχουμε, για την ομαλή μας ανάπτυξη, για την βελτίωση του ενασωποιητικού μας και γενικότερα για να μπορέσουμε να αισθανθούμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτερα με τον εαυτό μας. Ευχαριστώ κύριε Αγαπάτου, να είσαστε καλά. Μου τα είπατε όλα τέλεια, τέλειες συμβουλές για τους γονείς και την αγκαλιά. Ευχαριστώ κύριε Αγαπάτου, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή.